προϊστάμενοι και μηχανοσυνθέτες του δεύτερου συγκροτήματος αεροπορίας στρατού στα Μέγαρα είναι οι άνθρωποι πίσω από τα χειριστήρια και τους κινητήρες των ελικοπτέρων στο πλήθος των αποστολών τους. Η αεροπυρόσβεση είναι μία από τις βασικότερες. Από Μάιο έως Οκτώβριο κάθε έτους και από το πρώτο μέχρι το τελευταίο φως έχουν βρεθεί σε κάθε γωνιά της Ελλάδος μέσα στην κόλαση της φωτιάς προσπαθώντας να τη σβήσουν. Πιο πρόσφατη επιχείρησή τους στις αρχές Ιουνίου, η κατάσβεση της φωτιάς στη Βούλα της Αττικής. Ένα ξεχωριστό είδος επιχειρήσεων, πολύ ιδιαίτερο και απαιτητικό, καθώς στην περιοχή της φωτιάς ύπτανται πολλά φοιτητικά μέσα, εκτός από τα Σινούκ, τα Καναντέρ, τα ενοικιαζόμενα Έριξον. Και πέρα από το μεγάλο αριθμό των φοιτητικών μέσων, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και το μικροκλίμα που επικρατεί στην περιοχή της φωτιάς. Στο υπόστεγο του 4ου ΤΕΑΣ, μηχανοσυνθέτες και τεχνικοί επιθεωρούν έναν καινούριο κάδο που φέτος θα ρηχτεί στη μάχη με τις φλόγες. Το πλήρωμα του Σινούκ θα τσεκάρει την πλήρωσή του με νερό. Είναι ένας από τους 6 νεοπαραληφθέντες νέους κάδους, οι οποίοι προστίθεται στους άλλους 4 νέου τύπου Μπάμπι Μπά και το Ρεντούλα 7,6 τόνους και είναι στοχευμένης ελεγχόμενης ροής. Με λίγα λόγια, μπορεί ο χειριστής να κάνει μια ρήψη, να κλείσει ξανά και να πάει σε άλλο μέτωπο να ξαναρίξει. Στο άνοιγμα μιας καταπακτής, ο κάδος ουσιαστικά δένεται στον κεντρικό γάτζο του ελικοπτέρου, εκεί δηλαδή που δένεται κάθε βαρύ φορτίο που φέρει το Σινούκ. Το ελικόπτερο χρειάζεται μόλις 3 λεπτά για να γεμίσει με νερό τον κάδο, ενώ στο μέτωπο της φωτιάς θέλει λιγότερο από μισό λεπτό για την ρήψη του νερού. Από την ανοιχτή καταπακτή, από την ανοιχτή πόρτα, την hatch door, ότι πλέον ο κάδος είναι μέσα στο νερό και έξω από το νερό και ενημερώνουμε για αυτό τους χειριστές, καθώς επίσης εάν είμαστε πάνω από την εστία της φωτιάς, ότι είμαστε έτοιμοι να ρίξουμε και κατά την εντολή τους κάνουμε την άφηση. Τα μεταφορικά NH90 συμπληρώνουν την αποστολή του δεύτερου ΣΥΑΣ. Το ελικόπτερο και η μονάδα συμμετέχει καθημερινά σε ειδικές αποστολές με ειδικά τμήματα των ειδικών δυνάμεων σε όλο το ελλαδικό χώρο και ιδιαίτερα αυτό του Ανατολικού Αιγαίου σε ασκήσεις καταρριχήσεων ρήψης αλεξοντιστών καθώς και ευρείας κλίμακας ασκήσεων. Ασκήσεις και εκπαιδεύσεις διεξάγουν τα πληρώματα όλων των ελικοπτέρων, ενώ καθημερινά τηρούν και επιφυλακή για εθνικούς σκοπούς σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τέλος, τα πληρώματα των NH90 και Σινούκ τηρούν καθημερινή επιφυλακή για αεροδιακομιδές στα αεροδρόμια της Σύρου και των Μεγάρων. Η τυπική μέρα ξεκινάει με το πρώτο φως, περίπου στις 5.30 ώρα αυτή τη στιγμή, όπου το πλήρωμα εισέρχεται, εκτελεί επιθεώρηση του ελικοπτέρου για να είναι έτοιμο προς απογείωση εντός μίας ώρας. Αναπόσπαστο κομμάτι κάθε αποστολής αποτελεί το δεύτερο τάγμα υποστήριξης αεροδρομίου. Οι ομάδες του ανεφοδιάζουν με καύσιμο τα ελικόπτερα και τα στελέχη του είναι τα μάτια του πύργου ενέργειας κυκλοφορίας μέρα και νύχτα.